Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυργιώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυργιώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Αντίληψη στο χώρο γυμναστικής. Γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτια εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες. Aerobic Step, Power Yoga. Ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House. Απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά. Με Power Plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House. Αφαιθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου κατακόλου. Τηλέφωνο 2621-0-22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Τώρα προσφορά στα γυναικεία προγράμματα μόνο με 35 ευρώ το μήνα. Λειτουργούν καθημερινά τμήματα kickboxing για παιδιά και ενήλικες από το διπλωματούχο δάσκαλο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, κάτοχο μαύρης ζώνης 2 Dan. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24-ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 03 27 826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορροές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργία. Φαντασία. Άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26 21 0 81 245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Τηλέφωνο 26 21 0 33 400 και κινητό 6977 83 52 51. Το εργαστήρι της ζωής. Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Είσαι πλέον φοιτητής και ψάχνεις για μοναδικά πακέτα ηλεκτρικών συσκευών? Καταστήματα Παράς. Φοιτητικά πακέτα από 199 ευρώ και με δώρο έκπληξη. Τάμπλετ από 49 ευρώ. Τηλεοράσεις από 99 ευρώ. Καταστήματα Παράς. Παίρνεις ό,τι θέλεις με όσες δόσεις θέλεις και δωρεάν μεταφορά σε όλη την Ελλάδα. Παράς με τρία καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26 22 0 20 060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26 21 0 20 222 και 20 223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26 22 0 28 385 και στο www.paras.gr. Ορίζω το μέλλον μου σπουδάζοντας τον τόπο μου. Αποκτώ ουσιαστικά εφόδια και γνώσεις. Μπαίνω στην αγορά εργασίας με πιστοποίηση. Η ΕΚΟ Ρίζων. Σπουδάζω. Ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ. Βοηθός βρεφών ποιοκόμων. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Η ΕΚΟ Ρίζων. Το πρώτο ιδιωτικό ΙΕΚ στη Νότια Πελοπόννησο. Η
εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον νομό υγείας. Γίνε και εσύ φοιτητής στο κατάστημα Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Όλα τα ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και όλες οι μικροσυσκευές σε φοιτητικές υπερπροσφορές. Φοιτητική υπερπροσφορά Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Τάμπλετ, φούρνος μικροκυμάτων, ψυγείο 105 λίτρων, τηλεόραση 24 ιντσών, πλυντήριο 5 κιλών. Μόνο 599 ευρώ σε 24 άτοκες δόσεις των 25 ευρώ το μήνα. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δωρεάν παράδοση φοιτητικών πακέτων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Συνεδριακό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για την δημοπράτηση της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου μήκους 75 χιλιομέτρων που δημοπρατείται τη Δευτέρα παρακολούθησαν αρκετοί φορείς του νομού. Μετά τις τοποθετήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, τον λόγο έλαβαν παρευρισκόμενοι βουλευτές και δήμαρχοι της Ηλίας. Από τους βουλευτές, ο Γιάννης Κουτσούκος έθεσε εκ νέου το θέμα του αεροδρομίου Ανδραβίδας. Η κυρία Βγερινοπούλου Θεοδώρα τόνισε ότι είναι εποχή για συνδυασμένες μεταφορές. Ο Ανδρέας Μαρίνος, στην τοποθέτησή του, τόνισε την ανάγκη σύνδεσης της Εθνικής Οδού με τους αρχαιολογικούς χώρους, ενώ η κυρία Έφη Σαλτάρη χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις βιαστικές, αφού ακόμη το έργο δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας γνωρίσει το πνεύμα με το οποίο τοποθετήσετε στα πράγματα, θα απαντήσετε θετικά και θα περίμενα να ορίσετε ένα ραντεβού με τους αντίστοιχους φορείς για να το συζητήσουμε. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με αυτό που υπόθηκε για τη σύνδεση με την αρχαία Ολυμπία και την παράκαμψη του πύργου πλέον σε ό,τι αφορά το δρόμο, την πρόσβαση προς την Κυπαρισσία. Η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με το ερώτημα που μας απευθύνατε να σας εξουσιοδοτήσουμε για τις διορθωτικές παρεμβάσεις στο τμήμα πύργος Τσακών. Εγώ γνωρίζω τις περιπέτειες που πέρασε αυτός ο δρόμος από την πρώτη στιγμή πριν τις συμβάσεις παραχώρησης του ΕΦΤΑ, όταν συζητούσαμε στο Υπουργείο με τους προκατόχους του κ. Καρνέζη ότι θα πέσει στο Συμβούλιο Επικρατείας η χάραξη στο Βεγιάδο. Συμμετείχα και τότε στη σκέψη. Αφού λοιπόν έχουμε αυτό το δεδομένο αυτής της απόφασης, δεν μπορεί παρά να γίνει δεκτή η πρόταση που μας κάνουν. Και επίσης το τελευταίο. Σας άκουσα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου όταν έγινε συζήτηση για την κύρωση των συμβάσεων των αυτοκινητοδρόμων να απαντάτε στα ερωτήματα των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής για το σχεδιασμό σας για τα ηλεκτρονικά διόδια. Δηλαδή για την χιλιομετρική χρέωση με βάση ένα καινούριο σύστημα. Για να αποφύγουμε όλη αυτή τη διελκυστίδα της Στυλίδας, της Κάτω Ακαγιάς, της Αμαλιάδας και του Πύρου. Πού μπαίνεις, πού βγαίνεις και αντίστοιχη χρέωση. Επισκεφτήκαμε τον κύριο Υπουργό για το γνωρίζει, όπως και πιέσαμε και μέσα στη Βουλή και με ομιλίες και τοποθετήσεις, ακριβώς για να μπορέσουμε να αποστάσουμε, να το πω έτσι, ή να τον κάνουμε να δεσμευτεί ακόμα περισσότερο και καλύτερα σε σχέση με το πώς θα υλοποιηθούν τα έργα, πώς θα έχουμε την χρηματοδότηση για να έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα. Ωστόσο, δεν είχαμε πάρει ούτε τότε σαφείς απαντήσεις. Εγώ θεωρώ με δεδομένο ότι τη στιγμή που θα γίνουν διαγωνισμοί και υπάρχει μία σαφής δέσμευση το να ανοίξουν αυτοί οι φάκελοι
έτσι το μονοσπορό, θα ανοίξουν μετά, εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι τα πρέπει το θέμα συγκεκριμένα, και μάλιστα υπάρχει σαφή συνδέλωση και όρος προς αυτό. Μήπως έχουμε λίγο βιαστεί, και επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνέχεια εξαγγελίες, εγγένεια, μήπως δηλαδή ήταν λίγο βιαστικό αυτό το βήμα το να παρουσιάσουμε απλώς δηλαδή το ότι εντάξαμε αυτό το έργο σε έναν ενάριθμο κωδικό και αργότερα δηλαδή όταν θα γίνουν αυτές οι ενέργειες, αν θα υλοποιηθεί δηλαδή και θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε νομίζω ότι θα έχουμε πιο κοινωνικά αποτελέσματα. Πρώτον πρέπει να πούμε ότι άμεσα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι φορείς για να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Διότι σήμερα ακούσαμε το χρονοδιάγραμμα και λέμε ότι το 2018, αν δεν απατώμε, θα έχουμε την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, που μένει τουλάχιστον το κομμάτι του Πύργου. Είναι 4 χρόνια μπροστά. Ας μην είναι παραπάνω. Τουλάχιστον ας μην είναι παραπάνω. Έχει καθυστερήσει το έργο πολύ. Όσον αφορά το κομμάτι του Πύργου Σκαλό Νερό, ακούσαμε την πρόταση του Υπουργού. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι δεν πρόκειται για μια καινούργια πρόταση, διότι την υποχρέωση του κράτους να βελτιώσει την Ολυμπία Οδό όσον αφορά στο κομμάτι Πύργου Σκαλό Νερό, την έχουμε κατοχυρώσει με νόμο εδώ και μήνες. Είναι συγκεκριμένο άρθρο στο νόμο, τον οποίο εγγυάται την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, έστω και με βελτιώσεις. Και αυτό είναι πάλι μια κοινοβουλευτική επιτυχία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, αυτό το οποίο ο νόμος δεν περιέχει είναι το χρονοδιάγραμμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υπάρχουν αυτές οι βελτιώσεις σε σχέση με το κομμάτι Πύργος Καλό Νερό. Το σημαντικό για την περιφέρεια, και πιστεύω κύριε Γεωργιόπουλε και κύριε Περιφερειάρχε, θα πάρετε την πρωτοβουλία να έρθουμε εδώ να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για να κάνουμε. Έτσι να δώσουμε μια κατεύθυνση αναπτυξιακή στον νομό, είμαι βέβαιος ότι θα το κάνετε. Και βέβαια πρέπει να συνδέσουμε με ιστορικούς προορισμούς, με τουριστικούς προορισμούς. Γενικά με τις πηγές πλούτου αυτών των άξονα που θα έρθει και ευελπιστώ να έρθει νωρίτερα από τα 4 χρόνια και 15. Η Ερμπία Οδός οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι το δρομολόγιο που ενώνει την αρχαία Ολυμπία και ενέφθια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, την αρχαία Ήλιδα, διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων και τον Επικούριο Απόλλωνα, κύριε Κουμπιέ, που αν ανεβείτε το δρόμο του Επικουρίου Απόλλωνα, θα πείτε είναι αυτό εδώ το τεράστιο μνημείο. Έρχεται αυτός ο δρόμος. Είναι ντροπή για όλους. Στη συνέχεια, τοποθετήσεις έκαναν οι παρευρισκόμενοι δήμαρχοι της Ηλίας. Το έργο θα ξεκινήσει, για να καταλάβουμε όλοι καλά, από τον περιφερειακό της Πάτρας και θα φτάσουμε στο Μούνο. Κοντρικά είναι έτσι. Το δεύτερο ερώτημα. Είδα στα παρεμφερή παράπλευρα έργα που λέγατε ότι στο κλειστό αυτό κινητόδρομο θα υπάρχει παράπλευρο δίκτυο. Κάνω λάθος. Ωραία. Στον κόμπο της Γαστούνης, επειδή είναι η έδρα του Δήμου, ο κόμπος αυτός με τι σύνδεση θα έχει με τον υπάρχοντα δρόμο του Λουπακίου, αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Αν έχετε την καλοσύνη, και αν είναι εύκολο. Ωραία. Αυτό θέλω να ρωτήσω και θα ήμουν περήφανος να συμπληρώσω τον κύριο Γεωργιόπουλο, γιατί ίσως μας ξέφυγε κάτι. Εμείς είμαστε όμορφος Δήμος με το Δήμο Ήλιδας. Πάνω υπάρχει η Ήλιδα. Θα έπρεπε εκεί που είναι 3,5 χιλιόμετρα σύνδεση, ναι, με το αστικό κέντρο που λέγεται Αμαλιάδα, να υπάρχει ένα 3,5 χιλιόμετρα. Όχι με το αστικό κέντρο που λέει Γαστούνη, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν νομίζω ότι το λέω αυτή την έννοια, να υπάρχει ο άξονας από το φράγμα μέχρι κάτω το Δασκαλαντωνάκι. Είναι εξίσου σημαντικό και εκτιμώ ότι θα πρέπει να το δούμε. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, περιμένω να μου πείτε για να κάνω μια τοποθέτηση να δω. Πέφτει στον υπάρχοντα δηλαδή. Ωραία. Εκτιμώ λοιπόν και νομίζω ότι και ο Δήμαρχος της Ήλιδας θα το πει αυτό, γιατί ρωτήσανε πρώην δήμαρχοι άλλοι ηγέτες συνδέσεις στον αστικό κέντρο και καλώς κάναμε. Για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Αριστέ. Η πολιτεία οδός χωρίς να καταλήγει στην Ολυμπία πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί είναι ο σημαντικότερος πόρος, όχι ο τέταρτος, αν έχει ιεραρχική σειρά αυτό που είπε ο Πρεσβευτεριάρχης, αλλά είναι ο πρώτος πόρος ανάπτυξης της χώρας. Το δεύτερο είναι η Ολυμπία οδός έχει αρχή και τέλος. Σήμερα βάλαμε κάποια ερωτηματικά για ένα τμήμα της. Εάν το πρόβλημα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, έχει έως 10 άτομα, τουλάχιστον μας ελεύθερα
να πάμε, μπορούμε να σπίσουμε αν αυτό είναι το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η όποια αναβάθμιση θα προκύψει στον οδικό άσχημα θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη άλλους πόρους ανάπτυξης που υπάρχουν, δηλαδή που είναι σαν πόρου μας, που είναι περιάφαση και μια μεγάλης υψηλής ποιότητας στο γραμμή. Εάν αυτά δεν ληφθούν υπόψη, η Ελλάδα δεν έχει πάρει, δεν έχει πετύχει το στόχο έναν άξονα ο οποίος έχει αρχή και τέλος. Θα περιμένουμε κύριε Υπουργέ, διότι κρατήσατε και ζητάτε από μας εξουδότηση σε αυτό το ζήτημα της αναβάθμισης της οδού. Εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει μια ευρύτερη κουβέντα για να λάβετε υπόψη σας όλα αυτά τα ζητήματα. Και προσέξτε, στον άξονα ο οποίος σήμερα παιδιάζουμε και τον οποίο χαιρετίζουμε, δεν είναι μικρόψυχος, στον πύργο να υπάρξει το παράλληλο έργο σύνδεσης με τον οδικό άξονα προς νότια Αιγαία, με σημεία τον άξονα του Μωριά και την Παρισία. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει έτσι να είμαστε πάντα προσεκτικοί και επιχειρηματικοί προκειμένου να μην υπάρξει στην πορεία κάποιο πρόβλημα για την εξέλιξη του έργου. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του κυρίου Περιφερειάρχη, η πόλη, η αντίστοιχη ανάπτυξη κατά μήκος της Ολυμπίας του Δού, εισέβαλε με βάση τη γεωγραφική σειρά. Δηλαδή ξεκίνησε από τη Δίδε και κατέληξε στην Ολυμπία. Λυπάμαι πολύ γιατί εσείς ως υπουργός δεν αναφερθήκατε καθόλου στην Ολυμπία. Και αυτό δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα, μπορεί να για άλλο λόγο. Αναφερθήκατε στην Ολυμπία οδό. Δεν αναφερθήκατε στην Ολυμπία. Άρα πάνε στην Ολυμπία. Ασφαλότερα. Μακάρι να έχω κάνει λάθος εγώ. Η Ολυμπία, όπως γνωρίζετε, πέρα από την παγκοσμιότητα, είναι και ένα χώρος έλξης επισκεπτών. Ο κόμβος της Αμαλιάδας. Στη συνάντησή μας δεν είχε μπει καθόλου, παρότι έχουν γίνει συμβατολογικοί πίνακες και είδα σήμερα με χαρά ότι έχει πει. Η δεύτερη παρατήρηση είναι αυτή που έκανε και ο Δήμαρχος Πηγινού για τον κόμβο της Γαστούνης, ο οποίος δεν συνδέει μόνο, όπως είπε, το αστικό κομμάτι, την πόλη της Γαστούνης και την παραλία, αλλά συνδέει και την ενδοχώρα του Δήμου Ήλιδας, όπως επίσης και τη γενέτερη πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ήλιδα και μία περιοχή που προσφέρεται για ανάπτυξη, η οποία είναι η λίμνη του φράγματος Ποινιού, η οποία δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τη λίμνη Πλαστήρα και προσδοκούμε σύντομα να γίνει η μελέτη του περιμετρικού δρόμου της λίμνης του Ποινιού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαπλάτηση του υπάρχοντος με παράκαμψη της Ζαχάρος. Καλό θα ήταν να φτάσει όμως ο δρόμος μέχρι το Σαμικό, διότι αν δεν γνωρίζετε, από το Καλό Νερό μέχρι και το πύργο έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του δρόμου Αθηνού, τη λειτουργία του, γύρω στις 2.380. Και η Ζαχάρο έχει τη μερίδα του Λέοντος. Και να είναι υπερήλικες, κάτι πάει και έτσι. Μόνο πέρσι και πρόπερσι τρινήσαμε 10 νέους. Γι' αυτό η διαπλάτηση και η βελτίωση, όπως θέλετε εσείς να την πείτε, καλό θα είναι να ξεκινήσει γρήγορα και να φτάσει μέχρι το Σαμικό για να μπορούν και οι Ολύμπιοι, η Αρχαία Ολυμπία, όπως είπε και ο φίλος μου Κοντιάς, να πάνε πιο εύκολα. Γιατί να σταματάει στο βούναργο και να άρχισε από εκεί μέχρι και να θέλεις άλλη τόση ώρα όσοι έκανες από την Πάτρα μέχρι το βούναργο, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Και κάτι ακόμη, επί πολλές φορές από τότε που ασχολούμαι με τα κοινά, ακούω περί αεροδρομίου της Ανδραβίδας, πρέπει εσείς που έχετε διατελέσει και υπουργό δημοσίας τάξεως
να τους πείτε ότι της Ανδραβίδας δεν μπορούμε να το αγγίξουμε σαν κυβέρνηση και πάντοτε βρίσκουμε ένα κόλλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ρωτάει τόσο καιρό μετά την ψήφιση του νόμου και την επανέναρξη των εργασιών στην Ολυμπία 80, γιατί δεν κάνετε τον Παπαδόπουλος. Γιατί δεν κάνετε τον Παπαδόπουλος. Τι συμβαίνει εκεί. Γιατί, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ολοκληρωμένο έργο. Λέει, κάνετε ένα έργο Κόρινθος, Πάτρα, Πύργος, Καλό Νερό, Τσακώνα. Γιατί δεν το κάνετε το έργο. Αυτό το κάνετε. Ακούμε τώρα εδώ, γιατί με το ανακοινώσατε με ένα αριθμό. Τι σημαίνει ένα αριθμό. Πάλι όνομα του Θεού. Αν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πρέπει να έχει περιεχόμενο. Πρέπει να έχει περιεχόμενο, πρέπει να έχει πρόταση. Δεν μπορεί η κριτική να στηρίζεται σε τέτοιου είδους κατασκευάσματα. Και αυτό είναι κατασκευάσματα. Το ένα αριθμό. Είναι πολύ απλό. Η χώρα έβαλε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ένα έργο 450 εκατομμύρια. Πολύ απλά. Το μεγαλύτερο έργο που, όπως είπε ο κ. Καρνέζης, που θα γίνει την επόμενη πενταετία. Πού είναι τα ένα αριθμό τώρα. Τρίτον. Σε σχέση με το, αυτά τα θέματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι του Δήμου της Καρταχαγιάς. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν διαμορφώνει το πραγματικότητα, έχουμε αποφάσει δικαστηρίου, έχουμε αποφάσει στο Συμβούλιο Επικρατείας, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο οι αποφάσεις αυτές θα είναι όσο γίνεται καλύτερες για τους ανθρώπους σας, τις περιοχές σας και το μέλλον τους. Δεν θα σας πω λοιπόν ότι ο δρόμος αυτός δημοκρατείται χωρίς διόδια. Δεν τον βλέπω τη διόδια. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,8 βαθμών και 4,4 βαθμών σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, η πρώτη σε θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης και η δεύτερη κοντά στην Τρίπολη. Στις 3:12 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα του Σαββάτου, επίσης ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Δημητσάνα της Αρκαδίας. Όπως ανακοινώθηκε, οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέγραψαν τη σεισμική δόνηση των 4,4 βαθμών σε περιοχή 150 χιλιόμετρα δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε περιοχή 23 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Δημητσάνας. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε όλη την κεντρική Πελοπόννησο. Στον αέρα βρίσκονται όσες δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών θηρίδων κτλ. Έγιναν με πράξη προϊσταμένου τους ΔΟΕ λόγω ενδείξεων οικονομικών εγκλημάτων και ελαφρεμπορίας μεγάλης έκτασης βάσει του άρθρου 30, παράγραφος 5 του νόμου 3296 / 2004. Επικυρώνοντας την προέτουσα απόφαση του ΔΕΛΤΑ τμήματος, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό τον επιμαχονόμο με το σκεπτικό ότι είναι αόριστος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση του επιχειρηματία και ακύρωσε την πράξη του προϊσταμένου του ΔΟΕ, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη στερείται νόμιμου ερίσματος γιατί εκδόθηκε βάσει του άρθρου 30, παράγραφος 5 του νόμου 3296 / 2004, που κρίθηκε αντίθετο στα άρθρα 5, 17 και 25 του Συντάγματος και στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. Η Ολομέλεια έκανε δεκτή σχετική παραπεμπτική απόφαση του ΔΕΛΤΑ τμήματος και έκρινε ότι η δέσμευση αποσκοπεί μεν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για τα διατηρούντα τα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχομένου και να είναι δυνατή η ικανοποίηση αξιώσεων του δημοσίου εφόσον βεβαιωθεί η πιθανολογούμενη παράβαση, όμως αυτό δεν αρκεί για να καταστήσει συνταγματικά ανεκτή μια τόσο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχομένου. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει στην απόφασή του ότι η επίμαχη διάταξη χρησιμοποιεί αόριστες έννοιες, καταλείποντας ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση, χωρίς να καθορίζει με τρόπο αρκούντο, σαφή και συγκεκριμένο τις προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου. Επίσης, υπογραμμίζει ότι δεν θέτει περιορισμό στην έκταση και στη διάρκεια της δέσμευσης δεν ρυθμίζει τη διαδικασία επιβολής και άρσης της με πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων ανάλογων προς τη σοβαρότητά της.
Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε ευρεία συνάντηση εργασίας με θέμα τον προγραμματισμό και την οργάνωση των δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της καθιέρωσης της Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο προϊστάμενος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Μπαρίς Θεόδωρος, η προϊσταμένη επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Χριστοπούλου Σοφία, η σχολική σύμβουλη φυσικής αγωγής κ. Κούρου Ασημίνα και κ. Σιακής Γεώργιος, η υπεύθυνη φυσικής αγωγής Αχαΐας Ηλίας και Τολοκαρνανίας κ. Μητρογιάννη Γεωργία, κ. Κοτρέτσου Πολυξένη και κ. Τσακαλίδης Χαράλαμπος, αντίστοιχα και ο περιφερειακός υπεύθυνος του ΣΕΓΑΣ Δυτικής Ελλάδας για το πρόγραμμα Kids Athletics κ. Ποσονίδης Χαράλαμπος. Σχετικά με την ανατέρω συνάντηση, ο κύριος Μπαρίς υπογράμμισε. Η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του κοινωνικού σχολείου, αναδεικνύει την παρεμβατική δυναμική της άθλησης και της διαβίου άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας. Επιπροσθέτως, ο κεντρικός θεματικός άξονας για τη φετινή σχολική χρονιά δημιουργεί το πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και τη συνδρομή γονέων και τοπικών φορέων. Είμαστε βέβαιοι ότι οι σύλλογοι διδασκόντων θα αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία έτσι ώστε οι μαθητές μέσα από τις υλοποιούμενες βιωματικές δράσεις να αποκομίσουν τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, της ευγενούς άμυλας και της προσωπικής υπέρβασης. Γίνε και εσύ φοιτητής στο κατάστημα Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Όλα τα ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και όλες οι μικροσυσκευές σε φοιτητικές υπερπροσφορές. Φοιτητική υπερπροσφορά Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Τάμπλετ, φούρνος μικροκυμάτων, ψυγείο 105 λίτρων, τηλεόραση 24 ιντσών, πλυντήριο 5 κιλών. Μόνο 599 ευρώ σε 24 άτοκες δόσεις των 25 ευρώ το μήνα. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δωρεάν παράδοση φοιτητικών πακέτων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάραγα την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορροές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 θα έχουν οι φορολογούμενοι που έλαβαν καθαριστικά του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με ημερομηνία έκδοσης την 17 Σεπτεμβρίου προκειμένου να καταθέσουν ενδικοφανείς προσφυγές στις εφορίες. Ωστόσο, η διαδικασία των προσφυγών κατά του ΕΜΦΙΑ θα επεκταθεί ως τα τέλη Ιανουαρίου 2015. Το πρώτο κύμα προσφυγών κατά του ΕΜΦΙΑ ολοκληρώθηκε έως στις 30 Σεπτεμβρίου και αφορούσε σε φορολογούμενους που αμφισβητούσαν τα καθαριστικά του ΕΜΦΙΑ, τα οποία εκδόθηκαν την 31η Ιουλίου 2014. Το δεύτερο κύμα προσφυγών αφορά στο αποτέλεσμα της νέας εκαθάρισης μετά και τις τελευταίες αλλαγές στον ΕΜΦΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή μέχρι και στις 17 Οκτώβρη 2014.
Αλλά οι ενδικοφανείς προσφυγές δεν σταματούν εδώ. Θα υποβληθούν σε ακόμη δύο κύματα. Μεταξύ 20 και 25 Οκτωβρίου θα αναρτηθούν τα νέα καθαριστικά σημειώματα για τους φορολογούμενους που δικαιούνται έκπτωση 50% ή και 100%, καθώς και για όσους έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενδικοφανείς προσφυγές στις εφορίες έως τις 30 Νοεμβρίου 2015. Στα τέλη Οκτωβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις στο Ε9. Τα στοιχεία αυτά θα επεξεργαστεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και θα προχωρήσει σε νέα εκαθάριση για όσους ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει λανθασμένα ή ελλειπή στοιχεία. Τα νέα καθαριστικά έμφυα για αυτούς θα εκδοθούν στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενδικοφανείς προσφυγές στις εφορίες έως τις 30 Ιανουαρίου 2015. Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην πλατεία του ΟΤΕ στον Πύργο που διοργανώθηκε από το ΠΑΜΕ. Ήταν μια συγκέντρωση με παλμό ενάντια στα αντιεργατικά μέτρα της κυβέρνησης κατά εντολή της Τρόικας. Εκτός των άλλων, ετέθησαν τα θέματα της ανεργίας, του κατώτατου μισθού και της κοινωνικής ασφάλισης. Η επίθεση που μας ετοιμάζουν μας αφορά όλους, αφορά τους πάντες. Ήρθε η ώρα να δοθεί συνολική, καταιγιστική, αλλά ενωτική και ταξική απάντηση. Δεν πάει άλλο. Εργαζόμενοι, άνεργοι συνταξιούχοι, νέοι, γυναίκες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, όλοι μαζί μια γροθιά. Να πολιορκήσουμε εργοδοτικές οργανώσεις, υπουργεία, εφορίες, τράπεζες, τον ΟΑΕ, όλους όσους ρημάζουν τη ζωή μας. Να μην δεχτούμε το στράγγισμα και το ξεζούμισμά μας. Με τους αγώνες μας να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Η απάντησή μας να κορυφωθεί με το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο το Σάββατο 1 Νοέμβρη στο Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε, να διαδηλώσουμε μαζικά και να πρωτοφωνάξουμε. Δεν θα ζήσουμε με ψίχουλα. Δεν παρετούμαστε από τα δικαιώματά μας. Να μην αποδεχτούμε να ζούμε με τον εφιάλτη της ανεργίας και της φτώχειας. Εργαζόμενοι, άνεργοι. Όλο το προηγούμενο διάστημα πάρθηκαν μέτρα που μας εξαθλίωσαν. Στο σοκ του δέος της επίθεσης που δεχτήκαμε δεν είμαστε προετοιμασμένοι, οργανωμένοι. Πρέπει να ανασυνταχτούμε. Να γίνουν αγώνες επιθετικοί, μαζικοί, συνεχοί, καλύτερα οργανωμένοι. Δεν πάμε να ανακόψουμε μόνο την επίθεση της μεγαλοεργοδοσίας και της καπιταλιστικής πολιτικής. Πάμε για να αποσπάσουμε, να κερδίσουμε αιτήματα από φρά τη ζωή μας. Ούτε να κάτσουμε καλά ήσυχα παιδιά και να μην βγάζουμε μιλιά. Ούτε η αναμονή, ούτε οι κυβερνητικές αναλλαγές θα προσφέρουν λύτρωση ή άμεση ανακούφιση στην εργατική λαϊκή οικογένεια. Τα μέτρα παραμένουν, τρώνε τα σωθικά μας, τις οικογένειές μας. Η λύση βρίσκεται μόνο στους ταξικούς αγώνες, στις διεκδικήσεις, στην αλληλεγγύη μεταξύ μας, στην καθολική σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα. Η λύση βρίσκεται στην οργάνωση, στη μαζικότητα, στο δίκαιο μας, στα συνδικάτα μας. Μετά το πέρας της ομιλίας και της συγκέντρωσης, πραγματοποιήθηκε πορεία από τα παρευρισκόμενα μέλη του ΠΑΜΕ στους δρόμους του Πύργου. Oh,
Ευχάριστες στιγμές χάρισαν σήμερα το πρωί στους φιλοξενούμενους του Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Μητροπόλεως Ηλίας Νέα Βασιλιάδα ο Σύλλογος Γυναικών Πύργος Όλοι Μαζί. Εκτός από τα μέλη του Συλλόγου που τους πρόσφεραν γλυκίσματα και άλλα εδέσματα, διασκέδαση τους πρόσφεραν τα μέλη της Ορχήστρας Τετράστιχο και η χορευτική ομάδα του Χορευτικού Συλλόγου Ηλίων Παράδοσης. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρισκόμαστε στο χώρο που φιλοξενείται η Τρίτη Ηλικία. Βρισκόμαστε κοντά σας για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε στιγμές χαράς και ανθρωπιάς. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για σας. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σεβασμιότατο που μας έδωσε την άδεια να έρθουμε και στον πατέρα Κωνσταντίνο, εδώ ιερέα του Ιδρύματος, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον πατέρα Παναγιώτη που βρίσκεται κοντά μας. Είμαστε σήμερα εδώ όλοι εμείς, τα μέλη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Πύργος Όλοι Μαζί, μαζί σας. Όχι μόνο με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Τρίτης Ηλικίας που γιορτάσαμε την περασμένη Τετάρτη, όχι μόνο για να σας ευχαριστήσουμε και για να σας δείξουμε την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς, στις γιαγιάδες και στους παππούδες μας, αλλά και γιατί πάνω απ' όλα τίποτα το ανθρώπινο δεν είναι για μας ξένο. Όπως είναι γνωστό, η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να αποδείξει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για τους ηλικιωμένους, το 2000 ζούσαν σε όλο τον πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025 ο αριθμός αυτός θα έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια. Η βασική προσπάθεια για τον ηλικιωμένο θα πρέπει να είναι η διατήρηση της καλής ποιότητας ζωής του, η εξασφάλιση της αυτονομίας και της αυτάρκειάς του, όπως και η προστασία του σε περίπτωση ασθένειας. Αυτό συνεπάγεται ότι τα κράτη και οι φορείς θα πρέπει να εργαστούν για πολιτικές και προγράμματα που θα επιτρέψουν στους ηλικιωμένους να ζήσουν σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τις δυνατότητές τους, προάγει την ανεξαρτησία τους, ενώ τους προσφέρει στήριγμα και φροντίδα, καθώς γυράσκουν.
Για ακόμη μια φορά βλέπουμε στην πόλη του Πύργου και στα χωριά του Δήμου τα σκουπίδια να συσσωρεύονται και για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα να μην υπάρχει απάντηση. Η υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί. Δεν μπορούμε κάθε δύο μήνες να βλέπουμε τους όγκους των σκουπιδιών και η κεντρική εξουσία να σφυρίζει αδιάφορα. Άμεσα να δοθεί λύση, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει για ακόμη μια φορά το μάρμαρο ο λαός του Πύργου. Τις τελευταίες μέρες όμως βλέπουμε στην πόλη του Πύργου να σταματάει να λειτουργεί κάθε χώρος που δίνει τη δυνατότητα, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Το πρώτο κρούσμα το είχαμε με την αναστολή λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων και κορυφώθηκε με το κλείσιμο του κλειστού γυμναστηρίου Πύργου. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε ότι είναι κλειστά το κολυμβητήριο Πύργου και το κλειστό του Κούβελου για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου η νέα Δημοτική Αρχή αφαίρεσε όλο το ποσό από τον κωδικό που προοριζόταν για την πραγματοποίηση του 17ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στην περιοχή μας. Συνολικά θέσαμε το ζήτημα και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και περιμένουμε τις απαντήσεις που δεσμεύτηκε να δώσει η Δημοτική Αρχή. Δεν είναι ξένα μεταξύ τους και συνδέονται με το γεγονός ότι θέλουν οποιαδήποτε δυνατότητα δίνεται στους συμπολίτες μας για την σωματική και την πνευματική άσκηση να αυτοχρηματοδοτείται. Πρέπει να μας απαντήσουν ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κτίρια που σταμάτησαν να λειτουργούν. Όμως, όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα, η λύση του δεν είναι να κλείνουμε αυτούς τους χώρους. Πρέπει να μας πει η Δημοτική Αρχή τι σχεδιασμός υπάρχει για την αποκατάσταση όποιων προβλημάτων έχουν δημιουργηθεί από τη φθορά του χρόνου και τι χρονικό διάστημα απαιτείται. Δεν μπορεί αυτό να μένει αιωρούμενο, γιατί παραδείγματος χάρη, το κλειστό γυμναστήριο το χρησιμοποιούν πάνω από 500 παιδιά, ενώ στο Θέατρο Απόλλων ανεβάζουν θεατρικά έργα τουλάχιστον 4 θεατρικές ομάδες και προβάλλουν ταινίες διάφοροι σύλλογοι. Απαιτούμε να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης όποιων προβλημάτων υπάρχουν και μέχρι τότε, εάν είναι δυνατόν, να έχουν πρόσβαση στο χώρο με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής ενδιαφερόμενη. Να ενισχυθεί ο κωδικός για το 17ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ χωρίς τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να ξαναλειτουργήσει άμεσα το κολυμβητήριο Πύργου και να ξεκινήσουν έργα συντήρησης και στις υπόλοιπες αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας για να μην αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις. Το δικαίωμά μας στη ζωή, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό δεν το απεμπολούμε. Γίνε και εσύ φοιτητής στο κατάστημα Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Όλα τα ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και όλες οι μικροσυσκευές σε φοιτητικές υπερπροσφορές. Φοιτητική υπερπροσφορά Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Τάμπλετ, φούρνος μικροκυμάτων, ψυγείο 105 λίτρων, τηλεόραση 24 ιντσών, πλυντήριο 5 κιλών, μόνο 599 ευρώ σε 24 άτοκες δόσεις των 25 ευρώ το μήνα. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δωρεάν παράδοση φοιτητικών πακέτων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Είσαι πλέον φοιτητής και ψάχνεις για μοναδικά πακέτα ηλεκτρικών συσκευών, καταστήματα Παράς. Φοιτητικά πακέτα από 199 ευρώ και με δώρο έκπληξη. Τάμπλετ από 49 ευρώ.
Τηλεοράσεις από 99 ευρώ. Καταστήματα Παράς. Παίρνεις ό,τι θέλεις με όσες δόσεις θέλεις και δωρεάν μεταφορά σε όλη την Ελλάδα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-2222 και 20223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385 και στο www.paras.gr. Ορίζω το μέλλον μου σπουδάζοντας τον τόπο μου. Αποκτώ ουσιαστικά εφόδια και γνώσεις. Μπαίνω στην αγορά εργασίας με πιστοποίηση. Η ΕΚΟ Ρίζων. Σπουδάζω. Ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ. Βοηθός βρεφών ποιοκόμων. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Η ΕΚΟ Ρίζων. Το πρώτο ιδιωτικό ΙΕΚ στη Νότια Πελοπόννησο. Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργία. Φαντασία. Άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26210-81245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-31-595. Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251. Το εργαστήρι της ζωής. Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη πριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210-36172. Ποιότητα και αρμονία. Στη Βιοκαρπέτ θα βρείτε χαλιά χειροποίητα από 2.200 μόνο 368. Ολόμαλα από 800 160. Και Μοντέρνα από 360 μόνο 80. Με τέτοιες τιμές θα τα πάρετε όλα. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια.
Το περιβάλλον Εκπέμπισος. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα όμικρον έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα όμικρον έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φαξ 26 220 28 764.